να συζητήσουμε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Και θέλω να ξεκινήσω με αναφορά στις αποτυχημένες εκτιμήσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς Βενιζέλος, το καλοκαίρι του 2014. Τότε εμπνεύστηκαν και τότε επέλεξαν να παραιτηθούν από την κυβέρνηση και να οδηγήσουν τη χώρα σε πρόορες εκλογές, προκειμένου να πετάξουν την καυτή πατάτα στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι δεν θα άντεχε, δεν θα τα κατάφερνε ούτε ως φορέας, αλλά ούτε και ως άτομα. Οπότε και η σύντομη παρένθεση είχε περιεχόμενο για αυτούς. Λάθος εκτίμηση και των δύο ηγετών, Σαμαρά Βενιζέλου, και δυστυχώς για σας ακολούθησαν και ακολουθούν και οι διάδοχοί τους, Μητσοτάκης γεννηματά. 4 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, με σύμμαχο πάντα το λαό, έδωσε σκληρές μάχες, πολλές φορές άνισες. Ακόμα και με τους εαυτούς μας συγκρουστήκαμε, μέχρι να τα καταφέρουμε να βγούμε στο ξέφωτο της μεταμνημονιακής εποχής. Ψηφίσαμε μέτρα δύσκολα, με στόχο να αποδείξουμε πως η Ελλάδα και οι Έλληνες, που μόνο τεμπέληδες δεν είναι, μπορούν να παράγουν. Απλά ήταν όμοιροι των διοικούντων που θεωρούσαν ότι το παραγόμενο προϊόν ήταν δικό τους, μια και θεωρούσαν αυτούς αφέντες, αφεντικά δηλαδή αυτής της χώρας. Και όλη αυτή η πορεία έδειξε για άλλη μια φορά πως η αριστερά είναι για τα δύσκολα. Είναι αυτή που δεν φοβάται, δεν τα βάζει στα πόδια, δεν αποδρά, δεν απομονώνεται. Αλλά εσείς ποτέ δεν καταφέρατε και δεν μπορέσατε να αντιληφθείτε τι σημαίνει αριστερά και αριστερός. Υπήρξατε πάντα φοβικοί απέναντί τους, απέναντι στις ιδέες τους. Σας φόβιζε πάντα το γεγονός ότι υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που για τις ιδέες τους υπέστησαν μαρτύρια στους τόπους εξορίας, στις φυλακές, δεν διορίστηκαν ποτέ στο δημόσιο λόγο κοινωνικών φρονημάτων, ούτε καν τα παιδιά τους. Αντιληφθήκατε ποτέ ότι όλα αυτά χρειάζονται ψυχική και ιδεολογική δύναμη? Ποτέ βέβαια. Γι' αυτό μιλάτε μόνο για καρέκλες σε αριστερούς. Γιατί ποτέ δεν καταλάβατε τι σημαίνει αριστερός. Απλά τους φοβάστε. Φοβάστε τη δύναμή τους, γι' αυτό συχνά πυκνά Βορύδης και Γεωργιάδης εκφράζονται ανοιχτά, να ξεμπερδεύουμε με την αριστερά και τους αριστερούς. Γι' αυτό σήμερα, μπροστά στην πρόκληση της ολοκλήρωσης του σημαντικού έργου που επιτελούμε, δεν διαλέξαμε να κρυφτούμε, αλλά επιλέξαμε ανοιχτά μπροστά στο λαό και στην αμέριστη εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Και αν η σημαντική δουλειά που μένει να γίνει είναι πολλή και πρώτα και γνωστοποιημένα ήδη, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την επιδότηση ενοικίου, τη συνταγματική αναθεώρηση, την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας και άλλα τόσα, η επερχόμενη ψήφιση της ιστορικής συμφωνίας των Πρεσπών είναι αυτή που καταξιώνει σαν ιστορικά υπεύθυνη την αριστερά και τους συμμάχους της. Η αγάπη για την πατρίδα και η προάσπιση των λαϊκών συμφερόντων είναι πρωταρχικά στοιχεία της παράταξής μας και αποτελεί ευθύνη της αριστεράς να παλεύει για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων. Απέναντι στους ψιθύρους, στο διχασμό, στα κηρύγματα μίσους και στην πατριδοκαπηλεία, απέναντι στις αφίσες που στοχοποιούν, στις απειλές κατά τη ζωή που δέχονται μέλη του Κοινοβουλίου, αντιπαραθέτουμε το κάλεσμα για μια ευρύτερη συμπόρευση προς ένα προοδευτικό μέλλον. Μην ξεχάσετε ποτέ, η αριστερά πάλευε χρόνια για την καθιέρωση της απλής αναλογικής και κατανοώ από μια πλευρά τη Νέα Δημοκρατία που πιστεύει σε συγκεντρωτικά καθεστώτα, αλλά θέλω να σημειώσω το πολιτικό ατόπιμα του Κινάλ να μην ψηφίσει την απλή αναλογική. Γιατί απλή αναλογική σημαίνει συνθέσεις, όχι στο ίδιο κόμμα, αλλά συνθέσεις στο Κοινοβούλιο από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις σε θέματα που συμφωνούν. Έζησε τέτοιες ευκαιρίες αυτή η Βουλή. Με τη μυσαλλοδοξία, την ξενοφοβία και το ρατσισμό να εμφανίζονται ακόμα και σε πολιτικά προγράμματα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί βάλσαμο για την κακοφορμισμένη ανοιχτή πληγή του Μακεδονικού
και ύμνος της αξίας της συναδέλφωσης και της κατανόησης μεταξύ γειτονικών χωρών. Σε μια περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύει ολόκληρη η Ευρώπη, αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτά τα κείμενα καταγράφονται σαν κορυφαία ενάντια στον εθνικισμό και στην πατριδοκαπηλεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η πίστη στη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της είναι συνυφασμένη με την κοινωνική δικαιοσύνη και τις κοινωνικές συμμαχίες. Απέναντι στον απομονωτισμό και την εθνική περιχαράκωση, έχουμε να αντιτάξουμε κοινωνικές ελευθερίες και θεσμούς που καλούν όλους μας να τους υπερασπιστούμε και να παλέψουμε μαζί και να τους ενισχύσουμε. Τα διλήμματα είναι προφανή και στη χώρα και στην Ευρώπη. Ο δρόμος του μέλλοντος δεν είναι αυτός του μίσους και του διχασμού, αλλά της προόδου και της αλληλεγγύης. Και δεν στέκει να μιλάς για γυρολόγους βουλευτές και να απευθύνεσαι στον Σπύρο Δανέλη, που δεν έχει αλλάξει γνώμη από την εποχή που υπήρξε μέλος της Αναδυτικής Αριστεράς. Και εδώ θέλω να θυμίσω λίγο τη σημαντική διαφορά της Αναδυτικής Αριστεράς με τη Δογματική Αριστερά. Η πορεία στο σοσιαλισμό θα είναι με βήματα μεταρρυθμιστικά ή με επανάσταση, το μεγάλο ερώτημα. Εμείς ακολουθούμε τα βήματα της μεταρρύθμισης. Αν μας προλάβει η επανάσταση, okay. Εμείς θα είμαστε εκεί. Αλλά μέχρι τότε, σύντροφοι της άλλης αριστεράς, δεν δικαιούμαστε να αποφασίζουμε εμείς για άλλους λαούς. Εμείς δίνουμε το δικαίωμα με τη Συμφωνία των Σκοπίων στη δυνατότητα επιλογής τους. Αυτό δεν σημαίνει άλλωστε αυτοδιάθεση των λαών. Δεν δικαιούμαστε να παρετούμαστε των ευθυνών που μας ανέθεσε ο λαός και βήμα-βήμα να προχωράμε στους στόχους της αριστεράς. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, με ολοφάνερες τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρουσιάζονται για τη χώρα και με σταθερή τη στάση μας υπέρ του κόσμου της εργασίας, των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, αποτελεί αναγκαιότητα το κάλεσμα για τη συγκρότηση ενός αριστερού προοδευτικού μετόπου, χωρίς αποκλεισμούς, πιστή στις δημοκρατικές και σοσιαλιστικές παραδόσεις. Η προσήλωσή μας και το όραμά μας για έναν κόσμο ανθρώπινο, ειρηνικό, μακριά από πολέμους, η πίστη μας και ο αγώνας μας για την εξάλληψη αδικιών και ανισοτήτων, ο πατριωτισμός της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης των λαών είναι τα δικά μας όπλα και οι διαχωριστικές γραμμές με τον καταστροφικό νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Σε αυτό το μέτωπο χωράνε προοδευτικοί, κινηματικοί, οικολόγοι, σοσιαλδημοκράτες που εγκαταλείπουν τον εναγκαλισμό με τη δεξιά. Το νερό έχει μπει για τα καλά στο αυλάκι. Η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση σήμερα είναι ψήφος εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του ελληνικού λαού. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στις μεγάλες και αστήρευτες δυνάμεις τους. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη δίκαιη ανάπτυξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη διεύρυνση των οριζόντων όλων. Αυτό το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακολουθήσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το λόγο...